You know how I feel. Reeds drifting on by. You know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Λοιπόν, καλησπέρα κυρίες και κύριοι, το Pet Show είναι και αυτή την Τρίτη μαζί σας και σήμερα νομίζω ότι κάναμε πολύ καλή εκκίνηση γιατί έχουμε μαζί μας την ηθοποιό Κατερίνα Τσάβαλου. Δεν φαντάζομαι ότι υπάρχει κάποιος που δεν τη γνωρίζει. Βέβαια. Και εννοείται. Να πω γιατί το έχω άκουσει ότι είσαι και συμπατριώτησά μου, έτσι. Αυτό πρέπει να, Κοντοχωριανή. Εννοείται, πρέπει να το λέμε αυτό. Είδα στο βίντεο Φιόγκος και Αγάπη. Φιόγκος και Αγάπη, ναι. Φιόγκο Αγάπη. Εδώ είναι. Κοίταξε, ήρθα εδώ, μ' αρέσει η εκπομπή σου πολύ και να χαλαρώσουμε και να τα πούμε. Μια χαρά. Γιατί οι γάτες... Έχεις παραπονό, δεν ήμουν πολύ σοβαρός. Σοβαρού φανείς μάλλον. Όχι, ούτε καν. Οι γάτες σε χαλαρώνουν. Αλήθεια. Το ξέρεις αυτό. Ναι. Αν και κάποιοι δεν τις μπορούν. Οι περισσότεροι δεν μπορούν τις γάτες, αλλά δεν ξέρουν τι χάνουν. Θα σου πω μετά γι' αυτό. Ωραία. Καταρχάς θέλω να μας συστήσεις το Φιόγκο. Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι, τι ράτσα είναι. Ο Φιόγκος, νάτος. Είναι Σιάμ, είναι 9 χρονών. Θέλω να πω ότι δεν τον αγόρασα, γιατί είμαι κατά του να αγοράζεις. Αλλά μου τον έδωσε η κολλητή μου φίλη, που είχε τον μπαμπά του, γιατί τον Τζίκο. Που τον βλέπει μπορεί να υποθέσει επειδή είναι ράτσας. Όχι. Δεν τον αγόρασα. Είμαι κατά γενικώς του να αγοράζεις. Και θέλω να το πω αυτό. Γιατί νομίζω ότι είναι ένα καλό μήνυμα. Υπάρχουν τόσα ζωάκια που έχουν ανάγκη. Που δεν ξέρω, το θεωρώ λίγο η γνώμη μου τώρα. Μπορεί κάποιος άλλος να μην συμφωνεί μαζί μου. Ο Φιόγκος λοιπόν είναι 9, τον αγαπάω, έχει γεννηθεί 6 Απριλίου. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Κρυός. Κρυός. Θα νομίζουν ότι είμαστε τρελοί. Εσύ τι είσαι και το λες. Εγώ καιρός. Α, ότι είσαι καλύτερος. Αυτό θα το αφήσω ασχολίαστο. Έτσι πρέπει. Κύριε Νίκο. Έτσι πρέπει. Όχι, είπα ότι έχουμε και δύο κέρατα ως ζώδια, γι' αυτό. Α. Όταν θα βγούμε μετά έξω, μπορείς να τον. Και εγώ είμαι Ταύρος. Θα γίνει Ταύρος. Χαμός. Γίναμε θα γίνει χαμός, έτσι. Στον έφερε, φίλη σου είπες. Η κολλητή μου φίλη, Άντζελα, μου τον έδωσε. Από όταν γεννήθηκε. Δηλαδή τον πήρα που ήταν τόσο, πραγματικά. Έστω, και τον έφερα σπίτι, τον έβαλα σε κάτι πανιά και τον κράταγα έτσι για να μην τρομάξει. Να το μεταφέρω από την πλατεία Αμερικής που έμενε τότε η φίλη μου στην οδό Πιπίνου, ας πούμε, που έμενα εγώ τότε, πριν 9 χρόνια. Δεν μπορεί να μιλήσει κιόλας για να μας πει πώς είναι δεν η ζωή. Θέλει, κοίταξε να δεις. Θέλω να πω λίγο για το Φιόγκο ότι δεν μιλάει, διότι είναι στάρ, είναι μπλαζέ, είναι κάπου δεν θέλει να βασικά μιλήσει. Βασικά είναι λίγο σοκαρισμένο. Ναι, τα γατιά δεν είναι σαν τα σκυλιά να τα μεταφέρεις όπου να είναι. Αν και από ό,τι μου είπες, τον έχεις προπονήσει σε αυτό το κομμάτι. 9 χρονών, 9 μετακομίσεις. Ευχαριστώ και τα παιδιά του Control. Είναι το πρώτο σου κατοικίδιο. Είναι, όχι. Κοίταξε, εγώ μεγάλωσα με σκυλιά. Πάντα στο σπίτι είχαμε σκυλιά και εγώ είχα μετά, αλλά πάντα αγαπούσα τις γάτες. Έτσι, πολύ, δεν ξέρω γιατί. Και εντάξει, ο Φιόγκος είναι κομμάτι μου πια. Είναι ο άντρας του σπιτιού. Ο άντρας του σπιτιού, όχι. Φέρεται σαν τον άντρα του σπιτιού. Τι να σου πω, όλη μέρα αράζει, παίζει. Το έχω φέρει και το παιχνιδάκι του εδώ. Σαν καλή μητέρα. Εδώ έχω και το παιχνιδάκι του. Ναι, τίποτα, αράζει, ναι. Ξέρεις γιατί το λέω, γιατί έχω και εγώ γάτα. Και μέχρι να μπουν τουλάχιστον στο σπίτι και σκυλιά, ήταν η απόλυτη βασίλισσα. Της είχα και αδυναμία την άφηνα να κάνει ό,τι θέλει. Και ήταν. Μα και εμένα είναι ο βασιλιάς. Καταρχήν δεν γουστάρει άλλα γατιά. Δηλαδή τα γατιά μεταξύ τους έτσι κι αλλιώς το έχουν αυτό, φρικάρουν. Εγώ τώρα σκέφτομαι να του φέρω ένα σκυλάκι,
Αλλά δεν ξέρω, μην του δημιουργήσω ψυχολογικά προβλήματα. Δηλαδή εννοώ πώς θα προσαρμοστεί, αυτό εννοώ. Μην ακούγουμε σαν καμιά. που έχει τυράνει. Θέλω να σου πω ότι σίγουρα θα τον επηρεάσει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον επηρεάσει. Θα τον αφήσω τώρα λίγο να κάτσει στον καναπέ εδώ μόνος του. Μόνο να μην ανοίξει η πόρτα, γιατί έχουμε και. Όχι, δεν θα ανοίξει η πόρτα. Κάτσε εδώ, αγόρι μου, φιόγκο μου. Έχω φτιάξει ένα βιντεάκι με φωτογραφίες του Φιόγκου και δικές σου, με μουσική κατόπιν παραγγελίας. Έτσι. Πάμε να το δούμε, γιατί θέλω να σε ρωτήσω μετά κάτι. Ωραία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Το έχουμε. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who's there. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone. By the telephone, lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care. Feeling unknown and you're all alone. Flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Ροκάραμε και λίγο. Εννοείται. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτό. Ο προσωπικός σου Ιησούς, δεν ξέρω να το μεταφράζω σωστά. Εντάξει, δεν είναι προσωπικός μου Ιησούς, αλλά σίγουρα ο Φιόγκος είναι ένα κομμάτι στη ζωή μου που με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δηλαδή είμαστε μαζί. Ό,τι έχω περάσει, χαρές, λύπες, με το Φιόγκο. Mm. Εκτός από τις φίλες μου και τους φίλους μου. και την Πιστεύεις οικογένειά. Δηλαδή ότι γενικότερα βοηθάει στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί όλοι έχουμε τις κακές στιγμές μας. Ναι, ναι, βοηθάει πάρα πολύ. Γενικώς αν έχει ζώο, βοηθάει. Mm. Αυτό έτσι κι αλλιώς. Και ο Φιόγκος κάθε φορά που όταν είμαι στεναχωρημένη, το καταλαβαίνει και έρχεται πάνω μου, έρχεται στην κοιλιά μου και μου κάνει πατουσάκια, ξέρεις, κάπως που κάνουν τα γατιά. Γιατί έχω ακούσει πάρα πολλούς που λένε ότι τα λίγα έστω λεπτά που παίρνουν τη γάτα αγκαλιά και τα λοιπά και είναι η απόλυτη χαλάρωση. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Η απόλυτη χαλάρωση γενικά στη ζωή, που το λένε και οι ψυχολόγοι, είναι το να έχεις ένα ζώο, να χαϊδεύεις ένα ζώο και μια αγκαλιά. Αυτά, δεν θέλεις τίποτα άλλο. Μ, αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Είχαμε φιλοξενήσει την εκπομπή των συγγραφέα τον Νίκο Δοδήμου και είχε πει κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ. Είχε πει ότι δεν είναι τυχαίο ότι οι δικτάτορες, όπως ο Χίτλερ, ο Ιούλιος Κέσαρας και άλλοι, δεν γούσταραν τις γάτες καθόλου, δεν τις ήθελαν, τις μισούσαν. Ναι. Γιατί σύμφωνα με μια ψυχολογική έρευνα που είχε γίνει, επειδή είναι ανεξάρτητα ζώα, δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα. Ήθελαν να έχουν υποτελείς, ας πούμε, κατά κάποιο. Αυτό είναι πολλοί κόσμος που δεν συμπαθεί τις γάτες για αυτό το λόγο. Γιατί τα σκυλιά είναι πιο δουλικά, έτσι κι αλλιώς. Mm. Μπορεί να το χτυπάς το σκυλί και αυτό θα είναι εκεί και θα σε. Ενώ η γάτα θα έρθει άμα θέλει. Χωρίς να σημαίνει ότι όποιος έχει σκύλο
Όχι καλέ, αλίμονο. Απλά λέω ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Ναι. Αλλά είναι, ξέρεις τι, είναι παρεξηγημένα ζώα οι γάτες. Ξέρεις τι καλά ζώα που είναι. Ξέρω. Πραγματικά. Είναι πολύ καθαρά ζώα. Είναι πολύ δύσκολο να κολλήσεις κάτι από... γενικώς από τα ζώα. Εγώ το πιστεύω αυτό. Κάποιοι που λένε «Α, ζώα, αρρώστιες και αυτά». Είναι πολύ πιο δύσκολο. Σε βοηθάνε ακόμα και στο να έχεις αντισώματα και τα παιδιά που μεγαλώνουν με ζώα. Mm-hmm. Απλά τα γατιά σε σχέση με τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν μαζί. Γιατί είναι λίγο περίεργο. Δεν είναι όπως είναι, τα σκυλιά. Ναι. Ναι, μπορεί να μην ανεχθούν κάποιες συμπεριφορές. Ναι, 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 ναι. Εσένα σ' ακούει γενικά, γιατί είδα πριν τις φωτογραφίες ότι ήταν λίγο... Όχι, με ακούει πάρα πολύ. Ανεβαίνει δηλαδή στο τραπέζι, ας πούμε, της κουζίνας. Ανεβαίνει παντού, εντάξει, αυτό όλα τα γατιά. Mm. Τα γατιά θέλουν πάντα να ανεβαίνουν κάπου. Το κάνουν όλα τα ελουροειδή, γιατί θέλουν να νιώθουν ότι έχουν τον έλεγχο. Σωστό αυτό. Ναι. Και έχει και μια δυναμία στον νεροχύτη, από ό,τι είδα. Ναι, στον νηπτήρα. Και νηπτήρα. Του αρέσει να πίνει τρεχούμενο νερό. Κάποτε είχα βάλει ένα, στο σπίτι μου ένα συντριβάνι, αυτό που είναι για καλό feng shui, με τρεχούμενο νερό που είναι ανακυκλούμενο. Mm. Και πήγαινε και το έπινε ο βλάκας όλο. Και το έβγαλα. Τι να έκανα. Δεν ξέρω, έχω παρατηρήσει ότι πολλά σκυλιά το προτιμούν αυτό. Και εγώ δηλαδή και στα δικά μου σκυλιά, στην κάτω, όταν πάω να αδειάσω με ένα μπουκάλι, ας πούμε, νερό, δεν πίνουν από μέσα, πίνουν από το τρεχούμενο. Ναι, ναι. Κατέβηκε, δεν πειράζει, κάνει τη βόλτα του. Επίσης, λένε ότι τα ζώα γενικότερα, όχι μόνο οι γάτες, είναι ό,τι μας έχει απομείνει από τον παράδεισο. Ναι, συμφωνώ σε αυτό. Μ' αρέσει. Δεν το έχω ακούσει. Mm. Πρώτη φορά τα ακούω και μ' αρέσει. Το υιοθετώ. Κάνω like. Κάνεις like. Ωραία, ωραία αυτό. Γιατί θεωρείς ότι είναι καλύτερη συντροφιά ένα ζώο από έναν άνθρωπο. Αχ, όχι. Λοιπόν, καλό είναι να συνυπάρχουμε. Δεν μ' αρέσει να ακούω ατάκες όπως από τότε που, που έφυγε ο Φιόγκος. Μπορεί κάποιος να μπει μέσα... Μην ανοίξει την πόρτα γιατί ο Φιόγκος κάνει βόλτες. Δεν μ' αρέσει δηλαδή αυτό που λένε ότι από τότε που γνώρισα τους ανθρώπους αγάπησα τα ζώα και κάτι τέτοια. Όχι, θεωρώ ότι πρέπει να συνυπάρχουμε. Mm. Δηλαδή, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Εντάξει, ακραίες απόψεις είναι γενικότερα τώρα καλό να αποφεύγονται, δεν είναι... Ναι, όχι ρε παιδιά, πρέπει να συνυπάρχουμε, αλλά πιστεύω πάρα πολύ στο να μεγαλώνουμε με ζώα. Δηλαδή και τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με ζώα και γενικώς ο κόσμος να έχει την επαφή με τα ζώα. Mm. Εμείς στην Ελλάδα είμαστε ακόμα λίγο πίσω. Δηλαδή έχει ο άλλος σκύλο, το βγάζεις βόλτα, πάρε μαζί σου να μαζέψεις τις ακαθαρσίες. Μην τα αφήνεις έτσι. Mm-hmm. Τι φτάνει, μόνο να έχεις το σκυλί και να το κρατάς, ας πούμε, και να το παίρνεις μαζί σου. Όχι, όταν έχεις ζώο έχεις ευθύνες. Αν και νομίζω ότι έχει βελτιωθεί κάπως η κατάσταση. Μακάρι, δεν ξέρω. Ναι, νομίζω πως λίγο έχει βελτιωθεί. Πιστές είναι οι γάτες, τι πιστεύεις? Εγώ πιστεύω ότι είναι πιστές. Γιατί εγώ μπορώ να σου περιγράψω από μένα, ας πούμε, περιστατικά που δεν τα πιστεύουν. Ότι γυρίζω σπίτι και με περιμένει και η γάτα όπως με περιμένει ο σκύλος. Με περιμένει στην πόρτα και με το που με ακούει από κάτω, το σπίτι μου είναι στον πρώτο όροφο, με το που με ακούει, ακούω τον νιαούρισμά του. Mm. Πώς κάνουν δηλαδή και τα σκυλιά και με περιμένει στην πόρτα έτσι. Επίσης, ο Φιόγκος είναι λίγο σκυλόγατο. Δηλαδή, όποτε πάει στην πόρτα, στην πόρτα που είναι την εξώπορτα, κάθεται έτσι και νιαουρίζει, σαν και κάνει έτσι στην πόρτα για να βγει έξω. Πώς κάνουν τα σκυλιά που θέλει να βγει έξω? Βέβαια δεν τον βγάζω, γιατί είναι και μια και διάφορες άλλες γάτες εκεί στη γειτονιά που είναι άγριες και είναι αυτές έξω, ας πούμε, και δεν θέλω. Μου έχεις πει ότι τον έχεις στυρώσει κιόλας, έτσι. Ναι, είναι... το αγόρι μου, ναι. Είναι καλό αυτό, γιατί υποθέτω ότι αν δεν είναι αστυρωμένος θα ήθελε πάση θυσία να βγει δεν έξω. Δεν θα γίνουν άλλα φιωγκάκια. Έσπασε το καλούπι. Είδα σε μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν ισχύει, το γράφος είναι με τον μπαμπά του. Ναι, ο Τσίκο, ο μπαμπάς του, τον έχει κολλητή μου, τώρα δεν ζει πια, πέθανε πριν ένα μήνα. Αλλά ναι, το καλοκαίρι ήταν με τον μπαμπά του, τον είχα αφήσει λίγο στην Άντζελα, την κολλητή μου, και οι ίδιοι ήταν σε φάτσα, αλλά αυτός ήταν άγριος πολύ. Αυτός? Όχι, ο Τσίκο, ο μπαμπάς του. Θα μπορούσες να ζήσεις με κάποιον ο οποίος δεν θέλει τις γάτες? Όχι. Όχι, γιατί αυτό, δεν... και να σου πω κάτι, μέχρι τώρα, δεν μου έχει τύχει να είναι κάποιος που να μην γουστάρει τις γάτες. Γιατί σκέψου τώρα, είναι σαν να μπει κάποιος σπίτι μου και να μην θέλει τα γατιά. Πώς θα μπει σπίτι μου, εγώ είμαι με το Φιόγκο, ας πούμε, ζούμε μαζί.
Είναι οπότε, παράλογο δηλαδή. Στο δίλημα Φιόγκος ή ο Φιόγκος ή εγώ. Ή ο Φιόγκος ή εγώ, αυτά ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα διλήμματα. Ο Φιόγκος. Φιόγκος φορέβα. Έλα Φιόγκο, έλα αγόρι μου. Θέλω ένα καλό πλάνο για το Φιόγκο, έλα αγορίνα μου. Έλα Φιόγκο μου. Είναι κούκλος ο Φιόγκος. Τη μουσική μας τη βάζεις, μας τη βγάζεις. Τρελή, εγώ είμαι τρελή. Άραστε ρε παιδί μου να το κάνουμε λίγο χαμηλά. Είμαι τρελή. Ό,τι θέλεις εσύ εντάξει. Τελείωσε η μουσική, δεν είχε άλλο. Τι θέλω να σου πω, όταν λείπεις, τώρα εσύ δουλεύεις κιόλας, λείπεις αρκετές ώρες στο σπίτι, αυτό είναι το καλό που έχουν αυτό κάτι. Είναι καλό, ναι, γιατί δεν χρειάζεται να βγει βόλτα, το γατί είναι ανεξάρτητο. Και όταν πας διακοπές. Δεν τον έχω αφήσει ποτέ μόνο του παραπάνω από 5 μέρες, ποτέ. 5 μέρες μπορεί να μείνει. Μπορεί να μείνει και ένα μήνα, άμα πηγαίνει, αν πάει σε ένα μήνα, ας πούμε κάποιος, 3-4 φορές να δει το φαγητό του και αυτά, αλλά δεν τον αφήνω γενικά. Ή την άλλη φορά τον είχα αφήσει στην κολλητή μου για 5 μέρες. Γενικά δεν τον αφήνω. Τον αγαπάω. Σκυλάκι πώς και δεν έχει πάρει φορά. Γιατί από ό,τι κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα μια που είμαι εδώ, σε σένα. Τώρα θα μου δώσεις εσύ υπόσχεση, Θοδωρή Σούκα, ναι. Εδώ, ενώπιον όλων. Θέλω, ψάχνω να βρω ένα σκυλάκι. Αλλά να είναι μικρό σώμα, γιατί εγώ μένω σε διαμέρισμα. Mm. Ξέρεις, δεν θέλω να πάρω κανένα σκυλί και να το κλείσω μέσα. Απλά δεν ξέρω αν θα του δημιουργήσει πρόβλημα, πόσο θα μπορεί να συνυπάρξει. Αυτό, τίποτα άλλο. Θα τα βρούνε, αν δεν έχουν, αν το σκυλί είναι και... Αυτός με τα σκυλιά... Cat friendly, ας πούμε. Κοίτα, γιατί τα... Ναι, το σκυλί. Αυτός με τα σκυλιά δεν έχει πολύ θέμα, άλλα γατιά δεν μπορεί. Mm. Σκυλιά που του έχω φέρει κατά καιρούς, φοβάται λίγο, αλλά κάθεται έτσι και τα κοιτάει, δεν κάνει κάτι. Εντάξει, του έχω φέρει της αδελφής μου, ας πούμε, ξέρεις, για να λίγο να μπαίνει στο κλίμα. Αλλά δεν θέλω να του δημιουργήσω θέματα. Είσαι φιλόζωη γενικά. Ναι, είμαι. Και όταν κάνω αυτήν την ερώτηση δεν μου άρεσε, γιατί είναι σαν να βάζουμε ξέρεις, πλαίσιο. Όχι, θα σου πω, είμαι φιλόζωη γιατί θεωρώ πως είμαι υπεύθυνη. Δηλαδή ακόμα και αυτό που λέω ότι ψάχνω να βρω ένα σκυλάκι και αυτά, θέλω καταρχήν να είναι ένα δεσποτάκι, δηλαδή να είναι κάποιο που έχει ανάγκη. Επίσης θέλω να δοκιμάσω να δω με το Φιόγκο. Δεν θέλω να πάρω μια ευθύνη έτσι και μετά το σκυλί να το πετάξω. Πολλές φορές και όταν είχα σκυλιά, πάντα από παλιά, είχα μαζί μου να μαζεύω μια σακούλα που μάζευα τις ακαθαρσίες. Δηλαδή, δεν ξέρω, είναι. Σαν τρελή. Ναι, και με κοιτάζανε σαν τρελή κι όμως. Αλλά το είχα από τότε. Τα εμβόλια τους. Δηλαδή δεν έχεις ένα ζώο και το έχεις έτσι, είναι στηρωμένος, επίσης παίζει και αυτό. Πολύ σημαντικό. Βέβαια. Δεν μπορώ να βλέπω, έχω κάνει επίσης καταγγελία. Τη μία φορά έχω μπει και σε ένα μαγαζί και τα, γιατί ήταν μία που είχε ένα κομμωτήριο και από κάτω είχε το κομμωτήριό της και από πάνω έμενε. Σε άλλη περιοχή που έμενα, δεν έχει σημασία τώρα να πούμε πια, και μπήκα μέσα στο κομμωτήριο και τα έκανα λαμπόγιαλο, γιατί αυτή όλο αγόραζε σκυλιά. Εγώ δεν έμενα σε εκείνη την περιοχή, αλλά την έβλεπε η αδερφή μου. Που έμενα απέναντι. Μπήκα, της έκανα σχεδόν το μαγαζί λαμπόγιαλο, γιατί έπαιρνε αυτή όλο σκυλιά και τα είχε έξω στο μπαλκόνι, μόνο, χειμώνα καλοκαίρι. Το ένα είχε πάθει με το δέρμα του, ξέρεις, τίποτα. Ακαθαρσίες γύρω-γύρω, μέσα στην πίχλα, μέσα. Αυτό. Και άλλη μία που έχω κάνει μια καταγγελία. Mm. Αυτό. Οπότε θεωρώ πως είμαι φιλόζωη και συνειδητοποιημένη. Δεν είμαι μόνο για το σον-σον. Και μπορεί να έχω έναν γάτο που είναι σιάμ, είναι ράτσας, αλλά προέκυψε. Δεν τον αγόρασα. Ναι, και αυτό είμαι ροκ. Είναι ροκ και ο γάτος. Είναι ροκ και λίγο. Τι λέω, Χριστέ. Τσάρτης καθόλου εδώ. Τι λέω. Φιόγκο. Θέλεις να έρθει, έλα. Για έλα. Θες να τον πάρεις στην αγκαλιά σου. Έλα να πασάρουμε το επόμενο βίντεο. Έλα. Πάρ' την αγκαλιά σου. Γιατί έχω εδώ. Τα διάφορα εδώ. Ούτε συμπορείς. Θα περάσω από ανάκριση στο σπίτι. Από ανάκριση θα περάσει. Βέβαια θα περάσει από ανάκριση και δικαίως. Από όλους. Λοιπόν, πάμε να δούμε, Νίκο, το βιντεάκι. Για να δείτε ότι η Καταρίνα Τσάβαλου έχει και οικολογική ευαισθησία. Okay, you guys ready? Lay down. Roll over. Roll over. Roll over. Good puppy. Marie, come here. Come here, Marie. Marie, sit. Good girl. Shake right hand. Good, shake right hand. How about shake left hand? Good.
I'll check that. How about gluteus? Good gluteus. Let's play a game. Dun. Dun. Try again, huh? Oh, good boy. All right, let's try four. Okay, one, two, three, four. Okay. Τέλος ήρθα και στην Ελλάδα. Δεν είμαι ακριβώς οργανωμένη να κάνω δράσεις διάφορες οικολογικές και όλα αυτά, αλλά θεωρώ ότι η ζωή μου είναι έτσι που ζω οικολογικά. Δηλαδή, προσπαθώ να μην μολύνω το περιβάλλον, δεν πετάω σκουπίδια, κάνω ανακύκλωση. Όταν καθαρίζω με διάφορα καθαριστικά, δεν χρησιμοποιώ χημικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί ωραίοι τρόποι, όπως παράδειγμα μπορείς να καθαρίσεις και να πολυμάνεις με ξύδι. Θεωρώ ότι η ζωή μου είναι έτσι που και αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, να ζούμε οικολογικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ να, παράδειγμα, να φοράω κοσμήματα που έχουν φτιαχτεί από χαρτί, από υλικά που μπορείς να αξιοποιήσεις. Ο Φιόγκος εδώ, σας τον συστήνω, ζει και αυτός οικολογικά. Δεν αφήνω τη βρύση να τρέχει. Γενικώς προσπαθώ με μικρά πράγματα να κάνω τη ζωή μου πιο άνετη, αλλά χωρίς να επιβαρύνω το περιβάλλον και τον πλανήτη γενικότερα. Νομίζω ότι αυτή η πρωτοβουλία, το Do It Eco, έπρεπε επιτέλους να έρθει και στην Ελλάδα, γιατί είμαστε λίγο πίσω, θεωρώ, σε αυτό. Νομίζω ότι στο εξωτερικό οι άνθρωποι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι. Καιρός λοιπόν να ευαισθητοποιηθούμε κι εμείς. Και επίσης θεωρώ ότι ως ηθοποιός μ' αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ τη δημοσιότητα για τέτοιους σκοπούς. Ωραία. Ε, τα κάνεις όλα αυτά που λες. Εννοείται. Τι νομίζεις το Δωρή Σούκα, έτσι είμαστε εμείς εδώ ότι αστειευόμαστε. Α, ναι, σωστά. Είδαμε και το βίντεο από λάθος δικό μου και όχι του αρχισυντάκτη μου. Το τι βίντεο καλός που είσαι. Μπράβο. Εδώ βλέπω υπάρχει μια ωραία ατμόσφαιρα. Από δικό μου λάθος λοιπόν. Περνάτε καλά και βγαίνει αυτό στον κόσμο. Ναι, έτσι, ναι. Ακριβώς. Περνάμε πολύ καλά. Είμαστε πολύ καλά. Είσαι ερωτευμένη αυτόν τον καιρό. Είμαι καλά. Πες. Να πω τα κλασικά, λοιπόν. Είμαι ερωτευμένη με τη δουλειά μου, με τη ζωή, με... δεν ξέρω εγώ με τι άλλο, με το Φιόγκο. Είμαι μόνη μου. Θες να πας στη μαμά σου, αγάπη μου. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Όχι μόνο σου, έχεις τον άντρα κλάδο. Έχω τα γόρι μου, το γιο μου. Έλα, αγάπη μου, πήγαινε. Άμα έρθει, πήγαινε, μωρέ, έλα Φιόγκο, έλα. Δεν θα έρθει. Έλα, γόρι μου, έλα. Άμα από ό,τι έχει κλάσει μέντες ο Φιόγκο, θα μας κόψει το ραδιοτηλεπτικό. Φιόγκο. Άστο, θέλει να γυρίσει. Πήγαινε αγόρι μου. Και 9 χρόνια. Εντάξει, οι γάτες ζουν σχετικά αρκετά περισσότερα από τα, ναι. Τα σκυλάκια. Έτσι και αυτό είχε πει ο Νίκος. Δεν μου το μνημονεύω γιατί είπε πολύ όμορφα. Πώς? Ποιο? Συμφωνείς, ε? Χαρακτήριζε βραχίδιους συντρόφους. Και... Έλα εδώ, έλα. Εδώ, έλα. Μην κάνεις βόλτες τώρα. Δεν είσαι στο σπίτι σου εδώ. Έλα τα σκυλάκια, έλα εδώ. Είδες πόσο άνετος είναι και cool. Νιώθεις σαν το σπίτι του στην εκπομπή σου. Η αλήθεια είναι ότι. Είπα και κοπλιμέντο. Ευχαριστώ. Σαν το σπίτι του νιώθει. Μπράβο, ρε Φιόγκο. Από αυτά που είδαμε με τον παπά και τα λοιπά. Ποιο τον παπά εννοώ το. Εδώ παπάς και παπά. Εδώ παπάς και παπά. Αχ, μου αρέσει πολύ. Αυτό με τον παπά είναι ωραίο. Με τη γάτα εννοώ που τα βρεις και όλα, εννοείται. Πιστεύεις ότι εκπαιδεύονται οι γάτες? Μωρέ, δεν νομίζω. Και ίσως και δεν χρειάζεται κιόλας. Και δεν χρειάζεται, βασικά γι' αυτό. Δηλαδή. Σκέψου τώρα, το γατί, όταν έχεις ένα γατί, του βάζεις την άμμο χωρίς να πεις τίποτα ή να του δείξεις. Το γατί πάει μόνο του και ξέρει ότι εκείνη η τουαλέτα του. Άρα... Αυτό είναι απονέστηκτο. Ναι.
Ναι, επί της ουσίας δεν νομίζω ότι χρειάζονται και σε πολλά πράγματα εκπαίδευση, ας πούμε. Ίσως εγώ θα προτιμούσα να μάθω τη δικιά μου, ας πούμε, να μην ανεβαίνει πάνω στον πάγκο της κουζίνας, να αρχίσει στο τραπέζι. Αυτό το κάνουν όλα τα γατιά και το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν τον έλεγχο. Το κάνουν όλα τα. Ειδικά σε ένα σπίτι που πιθανόν να ζουν και σκυλιά, ας πούμε, και οπότε. Να σε ρωτήσω, εσύ που έχεις και γάτα και σκύλο. Εγώ του φιόγκου του έχω συνέχεια το φαγητό του γεμάτο. Γιατί δεν το τρώει, δεν είναι όπως τα σκυλιά που θα το έχω φάει. Έχω σημείο τέτοιο που δεν έχουν πρόσβαση στα σκυλιά. Α, το έχεις έτσι. Και γι' αυτό μάλιστα αναγκάστηκα κιόλας να το έχω ψηλά, οπότε είχε μάθει. Α, οπότε ψηλά, άρα και εγώ αυτό θα κάνω. Ναι, μάλιστα. Γιατί έχω κάποιες απορίες που θέλω να μου λυθούν ή που ήρθε στην εκπομπή σου. Ωραία. Σου είπα, το πιο δύσκολο σε αυτή την περίπτωση είναι να είναι ο σκύλος θετικός απέναντι στη γάτα. Ναι, βέβαια. Έτσι. Αυτό. Βέβαια. Και μετά η γάτα θα. Αυτό θα διδάξει. Πρέπει ένα σκυλί που να αγαπάει τα γατιά. Και να μπορώ να το παίρνω μαζί μου. Παίζει ρόλο αυτό. Γιατί αν, ας πούμε, λείπω κάποιες φορές αρκετές ώρες, να μπορώ να πάρω και το σκύλι μαζί. Πάντως είναι λίγο μύθος αυτό με το. Επειδή μου είπες ότι θέλεις μικρό σκύλο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Και ίσως να είναι και λίγο γυναικεία απέτηση. Όχι, πούμε, γυναικείο, μωρέ. Απλά εμένα δεν μ' αρέσει όταν βλέπω μεγάλα σκυλιά κλεισμένα. Δεν μ' αρέσει εμένα σε διαμερίσματα. Θα μου πεις, είναι καλύτερα να είναι έξω. Όχι, αλλά δεν μ' αρέσει και εμένα. Βλέπεις ότι το σκυλί έχει μια άλλη ενέργεια. Και τα μικρά έχουν άλλη ενέργεια. Και επίσης, εγώ το λέω και για το φιόγκο. Δηλαδή, άμα ξαφνικά, ξέρεις, είναι ένα σκυλί και μεγαλώνει και το κοιτάει ο φιόγκος έτσι και είναι, ξέρω εγώ, είναι απειλή για το ζώο. Ναι, όχι απαραίτητο όμως. Δεν ξέρω, δηλαδή, αν εκπαιδεύσεις εσύ αυτό το σκύλο και. Πλάκα. Έχουμε τόσους εκπαιδευτές, φέρνουμε εδώ, κάποιος θα. Κάποιος θα βρεθεί. Ναι. Νομίζω ότι στην περίπτωση θα βρεθούν πολλοί. Α, έτσι, ωραία, σε ευχαριστώ. Εκπαιδεύσουν έναν σκύλο. Ωραίο εκπαιδευτή, παρακαλώ. Εντάξει, θα το έχω στα υπόψη μου. Τι άλλο δεν είπαμε. Τα έχουμε δείξει όλα τα βιντεάκια, Νίκο. Πες μου λίγο τώρα, γιατί κολλήσω εδώ με την. Επαγγελματικά τι κάνεις τώρα, πού βρίσκεσαι. Επαγγελματικά τι κάνω, λοιπόν. Είμαι στο θέατρο Ήβη, στην παράσταση Talk Talk, από Τετάρτη μέχρι και Κυριακή. Είναι ένα έργο, μια κωμωδία του Λορέν Μπαφή, σε σκηνοθεσία Κώστα Σπυρόπουλου. Παίζουν Κώστα Σπυρόπουλος, Χρήστος Βαλαβανίδης, Μαθήλδη Μαγκύρα, Χριστίνα Θεοδωροπούλου, ο Θέας Παπαδόπουλος και εγώ. Είναι μια κωμωδία, πραγματικά πάμε πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι πολύ που είμαι στο έργο αυτό. Πάει δεύτερη χρονιά. Και επίσης είμαι στο ραδιόφωνο, στο Βήμα, κάθε Σαββατοκύριακο, 5 με 6 το απόγευμα. Βήμα FM 99,5. Κατά τα άλλα κάνω μεταγλωτήσεις, έχω κάνει αρκετά της Disney. Είσαι κάνει και την Tinkerbell, νομίζω. Ναι, ό,τι μπορώ, κάποια σπικάζ, διάφορα. Τηλεόραση. Τηλεόραση ακόμα όχι. Θεωρείς ότι έχουν δυσκολέψει τα πράγματα όσον αφορά στις σειρές και. Πού, άνοιξε την πόρτα, Φιόκο, εσύ θέλει να βγει. Να έχουμε άλλα. Επεισοδιακή εκπομπή. Ναι. Έχουν δυσκολέψει πάρα πολύ τα πράγματα. Αλλά, δηλαδή, κοίταξε, όχι, πάντα ήταν δύσκολα. Απλά τώρα έχουν γίνει πιο δύσκολα. Αλλά δεν μασάμε, εντάξει, τι να κάνουμε. Θα περάσει και αυτό. Ξέρω εγώ, δεν θα είναι πάντα έτσι. Δεν ξέρω πότε, αλλά κάποια στιγμή θα περάσει. Μπορεί να θα περάσει όλα. Ακριβώς. Με το θέατρο, επειδή εγώ δεν είμαι εξοικειωμένος, έρχεται ο κόσμος, του αρέσει. Έρχεται ο κόσμος, του αρέσει. Τώρα και λόγω της κρίσης ο κόσμος έχει στραφεί στο θέατρο. Τον κόσμο δεν μπορείς να τον κοροϊδέψεις. Αν κάτι είναι κακό, μια παράσταση είναι κακή, δεν θα πάει. Αν είναι καλή, θα πάει. Και χωρίς πολλή διαφήμιση. Δηλαδή αυτό δεν παίζει πολύ ρόλο. Τελικά, από την εμπειρία μου δηλαδή το λέω αυτό. Και το θέατρο επίσης είναι η βάση του ηθοποιού. Δηλαδή, ό,τι και να κάνεις στην τηλεόραση, στο σινεμά και αυτά, το θέατρο είναι αυτό που θα σε κρατήσει για να έχεις διάρκεια και να είσαι όσα χρόνια θέλεις να είσαι στο χώρο αυτό. Κώστας Σπυρόπουλος έχει σκύλο. Όχι, δεν έχει σκύλο. Να τον έχω δει σε κάτι φωτογραφίες με σκύλο. Ναι. Ήτανε, αλλά δεν είναι ο σκύλος του αυτός. Είχε όμως συνέχεια σκυλιά. Συνέχεια. Πάντως, πολύ του καλλιτεχνικού χώρου βλέπω ότι είναι φιλόσοφοι. Έχουμε ανάγκη από. Όχι, ναι, είμαστε. Όλοι οι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι.
Απλά σε εμάς, ξέρεις, τι λες, όλοι του καλλιτεχνικού χώρου, σε εμάς φαίνεται. Ας πούμε, εγώ που βγάζω 800 φωτογραφίες στο Φιόγκο την ημέρα, στο Instagram, ξέρεις, παντού και αυτά. Ευχαριστώ το control που συμφωνούν όλοι μαζί. Με κοροϊδεύουν, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να πω ότι ναι, το ξέρουν ότι έχω ζώο. Κάποιος που δουλεύει σε μια τράπεζα δεν θα το ξέρουν γιατί φαντάζομαι δεν θα ανεβάζει φωτογραφίες. Το κουτάβι που έχουμε έξω το είδες? Το είδα. Σου άρεσε? Μου άρεσε. Θα το περνάς? Όχι. Έχουν και ίδια μούρη με το Φιόγκο? Όχι, δεν κάνω τέτοια. Όχι. Να νομίζω ότι είναι καλύτερα να πάρεις ένα δεσποτάκι. Έτσι. Ούτως ή άλλως δεν χρειάζεται να το υποδείξω αυτό. Θα το έκανες και μόνη σου. Ακριβώς. Μου Καταρίνα, θέλω να σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Και εγώ σε ευχαριστώ. Τιμή. Έτσι. Μια πέρασα όμορφη... πολύ ωραία, ένιωσα πολύ άνετα. Και ο Φιόγκος ένιωσε άνετα. Έλα, Φιόγκο, να χαιρετήσει. Έλα, αγόρι μου. Αρκετά. Ένα κοντινό. Και όταν θα πάρεις σκυλάκι, θα μας ξανάρθεις. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια. Yeah. Πάμε τώρα να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, γιατί έχουμε να σας παρουσιάσουμε μία φυλή σκύλων που όλοι τη γνωρίζετε. Καταρίνα έχει ξεραθεί δίπλα, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν πειράζει. Πάμε να δούμε ένα μικρό βίντεο και θα καταλάβετε όλοι περί τίνος πρόκειται. Archico was my grandfather Wilson's dog. He ended the training stage. Hey, buddy. Lost? The guy was wandering around. On the platform, someone is going to be here for him. Yeah. So you just hold them here. I can't do that, Professor. If they're not here, all I can do is take them to the pound in the morning. The dog's already been taken. That's where their story began. Richard Gere, John Allen. Hey, where's Archie? What are you doing here? Been here all day? No. You just showed up 2 minutes ago. You went right there. You don't have to wait anymore. He's not coming back. I'm with the Woonsocket call. Is that the dog that I've been hearing so much about? Hachiko, η ιστορία ενός σκύλου. They taught me the meaning of loyalty. That you should never forget anyone that you loved. And that's why Hachi will forever be my hero. Hachi! Ομάδα 5. Εδώ είναι το Αμερικάνικο Ακίτα. Αυτό δεν είναι υλικό σκύλο. Όχι, μην το ξαναπείτε. Συγγνώμη. Θα παίρνω τηλέφωνο κάθε μέρα. Στην εκπομπή. Συγγνώμη. Αμερικάνικο σακίτα. Δηλαδή. Είναι στην ομάδα των σκύλων σαν τα χάσκι. Μπράβο. Χιλιά... Και το χάσκι τι είναι? Δεν είναι υλικό σκύλο. Χάσκι. Α, εντάξει. Χάσκι είναι. Για να σε δω και σένα. Ωραία, τι ωραίο που είσαι. Πεδαράς είναι αυτό. Ο σκύλο δεν είναι. Βγήκε το 12. Ναι, είναι ο είναι σκύλο που βγήκε κορυφαίο. Έχουμε point system σε εκθέσει. Ο κορυφαίο σκύλο του 12. Για τη συγκεκριμένη ράτσα. Για όλα τα σκύλα στην Ελλάδα. Α, σοβαρά. Α, είναι στάρ δηλαδή. Ναι. Α, τι λέτε. Για να σε δω. Και δεν μου λέτε τι ηλικία είναι τώρα, σε τι ηλικία. Τριών χρονών. Εσείς το μεγαλώσατε. Ναι. Είναι εκτροφέας πάλι το σκύλο. Είσαστε όλοι εκτροφείς. Το 90% ναι. Όλοι, νομίζω όλοι. Λοιπόν, όχι, γιατί τη συγκεκριμένη ράτσα. Γιατί αυτή μ' άρεσε. Αυτή με καλύπτει. Τι σας καλύπτει, για πείτε μου. Είναι πολύ δυνατά σκυλιά και πολύ καλά με τα αφεντικά τους. Το δυνατό γιατί το θέλετε? Γιατί είναι κυριαρχικό σκύλι για το χώρο. Μ' αρέσει και αυτό. Πολύ καλός. Και, ναι, δεν μου λέτε όμως, έχετε εσείς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι το σκυλί δεν είναι να τον πάλι σε μια πολυκατοικία, σε ένα διαμέρισμα. Θέλει το χώρο του, δηλαδή να κινηθεί το σκυλί. Αν το μεγαλώνουμε σωστά, κάνει. Αν δεν το μεγαλώνουμε σωστά, δεν κάνει. Υπάρχουν πολλά τέτοια σκυλιά στην Ελλάδα. Πάρα πολλά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί. Έξω αν το έχω μπερδέψει με τα χάσκι. Είναι και θυμωδός. Είναι. Θυμωδός. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Υπάρχουν και δύο φυλές, χωρίσανε και ο Ιαπωνικός ακίτας και ο Αμερικανός. Είναι διαφορετικό σκυλί. Όποιος θα το δει στην έκθεση. Πάντως δεν τον φοβάμαι για το μέγεθός του. Τον βλέπω δηλαδή ότι με κοιτάζει είναι ωραία στα μάτια. Δεν με κοιτάζει αγριεμένο. Είναι μαθημένα τα σκυλιά με ανθρώπους. Κοινωνικοποιημένα. Μπαίνουν σε εκθέσεις με 1.000, 2.000 άτομα, 5.000 άτομα. Και έχουν δεν μάθει από μωρά. Έχουν μάθει από μωρά. Αν πας στο μωρό και το κοινωνικοποιήσεις σε καφετέρες από 2 μηνών, αυτό είναι το λάθος των ιδιοκτητών. Από 3 μηνών στους δρόμους, στις καφετέρες, στα τρένα, στα λεωφορεία. Το σκύλος μαθαίνει τις εικόνες. Δεν τρομάζει, δεν δαγκώνει. Τα σκυλιά δεν μπορεί να μπει σε μια αυλή και να βγει 2 χρονών. Ωραίο υλικό σκύλο. Ναι, το καλύτερο. Ήσουν λίγο αγχωμένος στη... Εγώ, ελαφρώς. Κυρία Μενεγάκη, μου φάνηκε. Γιατί εδώ τι είμαι τώρα. Δεν πιστεύω να μας τραβά. Εγώ από τώρα. Εντάξει, είμαι στον αέρα, είσαι μια χαρά. Τι. Δεν έχουμε θέματα τέτοια εδώ. Είμαστε παρέα. Κάνουμε φιλική συζήτηση. Ωραία. Λοιπόν, καταρχάς να σας ευχαριστήσω που ήρθατε από την Καλαμάτα και με χάρη μου. Και εμείς ευχαριστούμε. Έτσι, για να παρουσιάσουμε αυτή την υπέροχη φυλή. Είδαμε στην αρχή τα πλάνα
Από εκεί έχει γίνει γνωστό το όνομα της φυλής, όμως να πούμε ότι αυτό δεν είναι το ιαπωνικό Ακίτα, έτσι. Είναι... Όχι, είναι το αμερικάνικο. Οι διαφορές ποιες είναι, γιατί εντάξει, εκτός από το... Είναι, είναι δύο διαφορετικές φυλές, δεν έχει καμία σχέση το ένα, η μία φυλή με την άλλη. Mm. Έτσι. Να πούμε ότι στην ταινία με τον Ρίτσαρντ Γκιρ που είχαμε δείξει και εδώ στο Σταρ, ήταν η ιστορία ενός σκύλου του Χάτσικο, που ήταν ιαπωνικό Ακίτα εκείνο βέβαια, και έχει μείνει στην ιστορία για το πόσο πιστός ήταν αφού περίμενε το αφεντικό του πολλά χρόνια μετά το θάνατο του αφεντικού του, στο ίδιο σημείο μέχρι που πέθανε και ο ίδιος ο σκύλος. Πείτε μου λίγο δύο λόγια για την ιστορία του αμερικανικού Ακίτα. Αληθεύει ότι ήρθε στην Αμερική, πήγε στην Αμερική από στρατιώτες? Έχει ξεκινήσει, όπως το συνδέσατε με το ιαπωνικό Ακίτα, από την Ιαπωνία. Οι αμερικανικοί στρατιώτες το μεταφέραν στην Αμερική. Στην Ιαπωνία είχαν αρχίσει και εξαφανιζόντουσαν. Ασχοληθήκαν οι Αμερικάνοι, τα ζευγαρώσαν με τόσα και με μαστίβ και με άλλες φυλές. Του δώσαν αρκετό όγκο. Είναι και μια χαρακτηριστική διαφορά με το ιαπωνικό Ακίτα. Mm. Ο όγκος τους, οι χρωματισμοί τους, η μορφή τους γενικώς, γιατί είναι το αμερικάνικο αρκουδομορφή, ενώ το ιαπωνικό είναι πιο αλεποειδές η μορφή του. Αν και εκείνο είναι αρκετά ογκώδες σκυλί σε σχέση με άλλα, αλλά είναι δίκιο σε αυτό που λες. Το αμερικάνικο Ακίτα έχει διαχωριστεί σαν αμερικάνικο από το 2006, από την FCI. Mm. Προϋπήρχε πρώτα ως μέγας ιαπωνικός, και πλέον έχει διαχωριστεί. Είναι δύο διαφορετικές φυλές. Mm-hmm. Η πίστη τους είναι αρκετά μεγάλη και στο αμερικάνικο Ακίτα. Έχει διατηρήσει δηλαδή στοιχεία που είχε. Είναι πιστός. Αρκετά. Λατρεύει την οικογένειά του. Και φυσικά είναι πολύ σημαντικό το πώς θα το μεγαλώσουμε. Ένα σκυλί, και αυτό ισχύει για όλες τις φυλές. Μόνο θα σε πάρει αγκάλια κάποια στιγμή. Ναι, δεν πειράζει. Πώς τη λένε? Σουέρτε. Πόσο χρονών είναι? Είναι 3 χρονών. 3 χρόνια σαν τη δικιά μου είναι. Μόνο που είναι λίγο πιο. Μην βγαίνει όμω έξω, αγάπη μου, τώρα μυρίζει τη γάτα προφανώ. Όχι, όχι, όχι. Ψάχνει το χώρο. Ναι, ψάχνει το χώρο. Ναι, εξοικειώσου. Μπορεί να εξοικειωθεί. Ξέρετε, εκεί που στα πλάνα που είχατε πάει στην εκπομπή τη Μενεγάκη, τρόμαξα λίγο εκεί που έσκυψε πάνω από το, από το σκύλο. Ναι, γιατί πολλοί κάνουν αυτό το λάθο, βέβαια. Εντάξει, εντάξει, τα σκυλιά αυτά είναι συνέχεια με κόσμο, έξω. Δηλαδή πρέπει να το κάνει κάτι πολύ απότομο για να σε φάει ο σκύλο. Έτσι. Εντάξει, μυρίζεις καλά. Είναι και ένα χαρακτηριστικό, είναι η κοινωνικοποίηση. Πολύ το οποίο σημαντικό, είναι το κλειδί. Εγώ θεωρώ ότι είναι για πολλές φυλές, για να μην πω για όλες. Για όλες. Το κλειδί της υπόθεσης και είναι και για αυτή τη φυλή. Το έχασα, όσο μπορούμε να το έχουμε με κόσμο, με παιδιά, να είναι ήπιον τόνων. Μη ρηχτείς στην τηλεόραση. Συγγνώμη που σε διακόπτω τώρα. Κοίτα την τηλεόραση. Πάμε να το δούμε λίγο, ρε Νίκο. Αξίζει τον κόπο. Δεν χρειάζεται να το δούμε όλο το βίντεο. Δείξε μας λίγο. Κοίτα γιατί μου το Ακίτα τηλεόραση με την αρκούδα εννοώ. Το έχουμε. Oh my god! You watch it on it, that jelly bloody mock. Oh, she is bad. it's inbred in them. Yeah? They were bred to fight bears. So I think it's yeah, I bet they were in Japan, yeah. They were. And I think it's that they inbred in them. Stop it! Λοιπόν, είδαμε κάποια πλανάκια, θα τα σχολιάσουμε σε λίγο, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Τερέζα Χλωρακιώτη, που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Ζωοφιλίας του Δήμου Κηφισιάς, γιατί εδώ στην εκπομπή προσπαθούμε όσο μπορούμε να επικοινωνούμε στον κόσμο το έργο των ζωόφιλων, των οργανωμένων ζωόφιλων κυρίως, αλλά όχι μόνο. Καλησπέρα Τερέζα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Μια χαρά, εσείς? Πολύ καλά, περιμένω να τα πούμε. Για πες μας, κάνετε αρκετά σημαντικό
έργο εκεί στο Δήμο Κηφισιάς. Έχουμε εδώ και τον Γιάννη τον Βουρνά, τον συνάδελφο που μας δίνει πληροφορίες και μας λέει τα καλύτερα λόγια. Τι ακριβώς κάνετε, τι είναι αυτό που κάνετε? Ο Γιάννης μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, η Επιτροπή Ζωοφιλίας δημιουργήθηκε από το Δήμο Κηφισιάς βασικά για να βοηθήσει τα αδέσποτα της περιοχής μας. Όπως ξέρετε όλοι, υπάρχουν πολλά αδέσποτα. Δυστυχώς και εμείς κάνουμε μια καινούρια προσπάθεια για να μειώσουμε αυτό το πρόβλημα. Βασικά, εκτός από τις απαραίτητες στηρώσεις που είναι οργανωμένες από το Δήμο, το πιο δύσκολο είναι να υιοθετηθούν οι σκύλοι και οι γάτες αφού στηρωθούν. Και ο Δήμαρχος στο καινούριο κ. Στομάκος είναι πολύ υπέρ και μας βοηθάει να κάνουμε κάτι. Να αρχίσουμε από μικρά βήματα, να δούμε τι μπορεί να γίνει. Και από τα Χριστούγεννα και μετά άρχισαμε να κάνουμε ένα event στο κέντρο της Κηφισιάς, αφού πήραμε άδεια από τον Δήμαρχο και το εμπορικό κέντρο που στεγαζόμαστε. Και βασικά η ιδέα ήταν του Γιάννη του Βουρνά, που είναι εκεί φεσάρι. Το οποίο και ονομάσαμε Puppy Day. Με σκοπό να χαρίσουμε στέγη σε άστεγα κουταβάκια. Στην αρχή το κάναμε μόνο για τις γιορτές, αλλά επειδή είχε μεγάλη επιτυχία, αποφασίσαμε να το καθιερώσουμε. Και έτσι κάθε Σάββατο, όταν μας επιτρέπει ο καιρός, πάμε στο κέντρο της Κηφισιάς. Καθόμαστε μπροστά στο εμπορικό κέντρο shopping land με τα κουταβάκια μας στη φλουβιά, τα οποία τα έχουμε βρει παρατημένα σε πολλές περιοχές του Δήμου, αντάμες, χωράφια, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς. Και περνάει ο κόσμος και μας βλέπει. Το καλό ήταν ότι σε 3 μήνες μόνο, τα Χριστούγεννα, έχουμε βρει πολύ καλά σπίτια σε 38 κουτάβια και 7 ενήλικα σκυλιά. Πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή το περιμέναμε. Όχι όλες τις φορές. Έχουμε βγει αρκετές φορές. 10-12 φορές έχουμε βγει. Και γίνονται διαθεσίες με νόμιμα χαρτιά, διαθεσίες, κατάμε επαφή μαζί τους. Και ελπίζουμε να συνεχίσει. Μόνο εκτός όταν βρέχει, όταν είναι καλό, κακό καιρό. Έχετε και αυτό το Σαββατοκύριακο? Έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι. Εφόσον είναι καλό ο καιρός. Και να πούμε ότι το, γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο, το επόμενο Σαββατοκύριακο έχετε το Ανοιξιάτικο Μπαζάρ, έτσι? Ναι, 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 στο εντεκτήριο της Τεκάλης. Μας βοηθάει αυτό ο κύριος Λιανός, που είναι αντιδήμαρχος, και η γυναίκα του, κυρία Μαρία Λιανού. Και τους ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε 20 τραπέζια. Θα έχουμε πολλά πράγματα, καλλιτικά, κοσμήματα, αντίκες, βιβλία, βιολογικά προϊόντα, γλυκά, λαμπάδες. Τέτοια πράγματα για να βοηθήσουμε, εμάς το κάνουμε, την Επιτροπή, για να έχουμε κάποια χρήματα να μπορούμε για να κρατάμε τις φιλοξενίες και τα ζωάκια μας να τα φροντίζουμε. Ωραία Τερέζα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο μπορούμε εμείς θα σταθούμε... Ναι, ναι. Το Σάββατο από τις 11 το πρωί ως τις 6 και την Κυριακή από τις 12 ως τις 6.30. Ωραία. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμείς εκεί. Βεβαίως. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή δύναμη στο έργο σας. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να τα λέμε και αυτά, γιατί είναι και αυτά σημαντικά, έτσι. Βεβαίως. Πείτε μας τώρα, εσείς στην Καλαμάτα κάνετε και είστε ασχολείστε με τον κοινοφιλικό όμιλο? Ναι, είναι ο γραμματέας του κοινοφιλικού ομίλου Μεσσηνίας. Είναι κοινόφιλοι καλαματιανοί? Όσο μπορούν, μερικοί είναι. Οι Έλληνες είναι ακόμη στην προσπάθεια αυτού του κομματιού, γενικώς. Όσο μπορούμε να το προωθήσουμε όλο αυτό, να... όπως και μιλήσατε και με την κυρία, και με το θέμα των αδέσποτων, να βοηθήσουν όσο μπορούν. Με το θέμα των ομίλων είναι διοργανώσεις εκθέσεις μορφολογίας για καθαρόαιμους σκύλους. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος η μία εκεί πέρα. Είναι ένα κομμάτι που είναι, πώς να το πούμε, αυτό, χόμπι, ψώνιο μερικών ανθρώπων. Και νομίζω και αγάπη. Και νιώθουν, εννοείται, αυτό είναι πάνω απ' όλα και το πρώτο. Γιατί μερικοί το έχουν κλάβει αυτό ότι ταλαιπωρούμε τα σκυλιά μας. Είναι λάθος. Είναι ένα κομμάτι που έχεις την ευκαιρία να δείξεις αυτό που έχεις στα χέρια σου για οποιαδήποτε φιλή. Και να το προωθήσεις. Και είναι και ένα κομμάτι που κάνουν και γνωριμίες αρκετές και τα σκυλιά και για τους ανθρώπους ισχύει αυτό. Μην αγχώνεσαι από τους εισόδους εδώ, ξαφνικά μέσα. Εδώ είμαστε πάντα σκύλια λέστε. δεν έχουμε τέτοιο θέμα.
Να... Θα ήθελα να ρωτήσω αν τα ακίτα, γιατί είναι γενικά, όπως είπες, ότι πολλοί παρεξηγούν εσάς που ασχολείστε, όχι εσάς προσωπικά, ναι. Μιλάω για τους ναι. εκτροφείς τέλος πάντων, για όσους συμμετέχουν σε εκθέσεις κτλ. Εγώ με τις άποψεις γενικά ότι ακραίες απόψεις δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά. Έτσι, και αν αρχίσουμε τώρα να αναλύσουμε το θέμα των αδέσποτων, σίγουρα δεν φταίνε οι εκτροφείς, δεν φταίνε ο άνθρωπος. Οι υπόλοιποι, φταίνε η έλλειψη πολιτισμού που έχουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι και η ευαισθητοποίηση. Ακριβώς, γιατί από εκεί ξεκινάει όλο. Έτσι. Έχουν όμως και τα ακίτα, νομίζω, μια κακή φήμη, ρε παιδί μου, τα ακολουθεί λίγο. Πού οφείλεται αυτό και μέχρι πού μπορεί να είναι αλήθεια. Δηλαδή, μου είπατε πριν ότι είναι πιστό σκυλί, ότι είναι φιλικό. Δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό. Τα βλέπετε και τη συμπεριφορά τους. Αυτό είναι μωρό, βέβαια, είναι 4 μηνών. Η Σουέρτε μας είναι 3 ετών. Την είδατε τη συμπεριφορά της, πόσο καλή το είναι. Σπανικό. Τι την είδα και τα παιδιά απ' έξω. Πολύ καλή. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό, όπως είπαμε και πιο πριν, η κοινωνικοποίηση. Όταν το μεγαλώνει σωστά, όπως μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, να μεγαλώνουμε και τα σκυλιά μας, θα έχουμε και το σωστό αποτέλεσμα. Όταν το κοινωνικοποιείς το ζώο σου, οποιαδήποτε φυλή είναι αυτή και ακόμη πιο πολύ μεγαλώσουμε φυλές, γιατί εκεί χρειάζονται, πιστεύω, λίγο παραπάνω, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Τα σκυλιά, όταν τα αφήνουμε να έχουν επαφή με τον κόσμο, να προσπαθήσουμε να τα γνωρίσουμε και με άλλα ζώα, να έχουν καλές σχέσεις και όχι να μην μπορεί να πλησιάσει άλλο ζώο. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα, το οποίο αυτό είναι καλό και για τις δύο πλευρές, και για τα ζώα μας, αλλά και για μας τους ίδιους. Γιατί όταν έχουμε έναν, γιατί είναι ο σύντροφός μας στη ζωή μας και αυτά, για όσο ζουν. Όταν έχει καλή συμπεριφορά και μπορεί και αυτό να ευχαριστηθεί εμάς, αλλά και εμείς να ευχαριστούμε τα ζώα μας. Πολύ σημαντικό. Και για ποια εργασία είχαν δημιουργηθεί τα ακίτα? Είδαμε στο βίντεο, πήγαμε στην τηλεφωνική και δεν πρόλαβα να το σχολιάσω, που όπως εκείνη κοιτούσε τον εαυτό της στην τηλεόραση, έτσι εκείνο έβλεπε μια αρκούδα και επί της ουσίας έκανε επίθεση, παραλίγο να χαλάσει την τηλεόραση. Για ποια εργασία είχαν χρησιμοποιηθεί? Είναι κυνηγός αρκούδων και λαφιών. Εντάξει, τώρα δεν τα πάμε για κυνηγή πλέον. είναι φύλακας. Και πάνω απ' όλα είναι πολύ καλός σύντροφος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα γιατί θα φας τον ντοσιέ και θα μας μαλώσει ο Μάκης. Δεν έχουμε άλλο. Ο κύριος Μάκης έχει δελτίο να πει μετά. Θα μας μαλώσει, ναι, ναι. Και τώρα χρησιμοποιούνται για φύλακες κυρίως. Ναι. Για αρκούδες δεν κυνηγάμε πλέον. Καλά, αρκούδες ναι. Αν και έχουμε εδώ στην Ελλάδα αρκούδες. Αλλά δεν νομίζω. Είναι για φύλακας. Πάντως είναι πολύ όμορφα σκυλιά. Φοβερό τρίχωμα. Ευχαριστούμε. Αυτό είναι η περιποίηση. Όταν έχουμε τα ζώα μας, θα πρέπει και να τα περιποιούμε. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Με τα παιδάκια πώς θα πάει και με άλλα κατοικίδια? Πολύ καλά. Έχει πολύ καλή σχέση με τα παιδιά. Λατρεύει τα παιδιά. Η παρέα του σκύλου με το παιδί είναι πολύ ευχάριστη. Γιατί περνάει καλά και αυτό, αλλά πιστεύω ότι και στα παιδιά περνάει κάποια μηνύματα. Το κάνει πιο υπεύθυνο. Και πιστεύω ότι από μικρή ηλικία θα πρέπει να, κάπου να δώσουμε κάποιες αρχές στα παιδιά μας, να είναι πιο φιλόζωοι τουλάχιστον οι γενναίες πίσω. Να προχωρήσει λίγο το θέμα αυτό, να έχουν κάποιες περισσότερες γνώσεις, να είναι πιο φιλόζωοι, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια πιστεύω ότι προχωράμε γενικώς και σαν χώρα στην κοινοφιλία. Είναι και σημαντικό, το είπα και πριν η Κατερίνα, ότι υπάρχει μεγάλο όφελος από την συμβίωση με ζώα γενικότερα. Έτσι. Για τα κάνει πιο υπεύθυνα και είναι και ψυχικά τα βοηθάει. Να, εδώ βλέπουμε πλάνα από ένα κοίτα που παίζει με ένα κοριτσάκι. Και νομίζω είναι και αμερικανικό, έτσι. Αμερικανικό. Ναι, αμερικανικό. Είναι, η μαύρη μούρη είναι. Το έχουν όλα τα αμερικανικά. Όχι, δεν υπάρχει χρώμα στα αμερικανικό. Α, δεν υπάρχει. Είναι αποδεκτά όλα. Ναι. Είναι αποδεκτά όλα. Μπορεί να βγει κόκκινο, μαύρο, άσπρο. Ό,τι χρώμα μπορεί να φανταστεί. Δηλαδή το ακίτα που θα πάρει. Όποιος πάρει ακίτα δεν ξαναβγαίνει το ίδιο χρώμα. Έχει εκτός, ένα... εκτός και είναι μονόχρωμο. Ναι. Μονόχρωμο δεν... Βγαίνουν και μονόχρωμα. Είναι σπάνιο, αλλά έχουμε όλα αυτά τα κοψίματα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναβγεί με ίδιο κόψιμο. Mm-hmm. Θα έχουν... Άρα είναι σαν αποτύπωμα, ας πούμε. Ναι. Σαν δαχτυλικό αποτύπωμα. Το κάθε σκυλί που... Αυτό ο μικρός βλέπεις, έχει λευκό λίγο στην πατούσα, λίγο πιο πάνω.
Δηλαδή, δεν ξαναβγαίνει το ίδιο σκυλί, το ίδιο χρώμα. Ο μικρός είναι όνειρο. Είναι όνειρο ο μικρός, η αρκούδα αυτή. Είναι χαρακτηριστικό στα Αμερικανά κοίτα. Δεν υπάρχει χρώμα. Ό,τι χρώμα βγει είναι αποδεκτό. Και είναι το... η αρχοντιά του αυτή. Οι Αμερικανοί έχουν διαχωρίσει τις φίλες ή θεωρούν... Ναι. Έχουν διαχωριστεί επίσημα πλέον. Έγινε επίσημα. Ναι. Υπάρχει διαχωρισμός. Για αρκετά χρόνια ήταν ως μέγας Ιαπωνικός, αλλά πλέον είναι το Αμερικάνικο ακίτα και το Ιαπωνικό ακίτα. Είναι διαχωρισμένο. Εκπαιδεύονται. Είναι δύο διαφορετικές φυλές εντελώς. Να μας ασχοληθείς, εκπαιδεύονται. Είναι... πολύ έξυπνα. Πολλοί λένε για διάφορα σκυλιά ότι μπορεί να είναι έξυπνα, να είναι ξεροκέφαλα. Όχι, έχουν κρίση. Είναι... Καταρχήν να αναφέρουμε ότι είναι μια κυρίαρχη φυλή. Είναι κυριαρχικό σκύλο. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή? Θέλει να επιβάλλει να είναι το αφεντικό. Από μια ηλικία και έπειτα βέβαια αυτό. Το κλειδί σε αυτή την υπόθεση είναι εμείς να του δείξουμε ότι το αφεντικό είμαστε εμείς και θα πρέπει να ακολουθεί τα δικά μας. Όχι εμείς τα δικά του. Εάν το κερδίσουμε αυτό, θα έχουμε μια πολύ καλή συμβίωση. Εάν αυτό γίνει λάθος, και αυτό είναι λάθος του κάθε ιδιοκτήτη, γιατί μερικοί άνθρωποι προσπαθούν μέσω του σκύλου να δειχτούν και σαν άνθρωποι. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις και θα πω για τη συγκεκριμένη φυλή, για τις άλλες δεν μπορώ να μιλήσω για όλες τις φυλές, αλλά για τη συγκεκριμένη φυλή είναι πολύ σημαντικό. Και γιατί, η κοινωνικοποίηση εάν... δηλαδή που είπαμε. Ναι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Γιατί το να σου επιβάλλει δεν το κάνει σε μικρή ηλικία. Θα ξεκινήσει από 6 μηνών και έπειτα που θα καταλάβει και τη δύναμή του, ότι έχει και κάποια αλφα δύναμη. Και θα προσπαθήσει να επιβάλλει με τον τρόπο του. Όχι βέβαια να μας φάει, δεν είναι αυτός ο τρόπος να επιβάλλει. Απλά το να κάνει ό,τι θέλει. Ναι. Αλλά επειδή είναι πανέξυπνα. Όχι τώρα. Άστο, δεν πειράζει. Και έχουν και κρίση. Θα αρχίσουν να παλεύουν εδώ τώρα. Έτσι μάλλον. Δεν πειράζει. Καλύτερα. Να έχουμε ζωντανιά στο στούντιο. Ο μικρός δεν πρέπει να κάνει καλή δουλειά. Ολοπέζει. Πάντως είδαμε πριν και τα πλάνα που ήσασταν προφανώς στην παραλία της Καλαμάτας. Ναι, δεν ξέρω ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Έχετε εκεί άπλα για τα σκυλιά να τρέχουν, να κάνουν. Ναι. Έχουμε πολύ και άλλο. Το ευχαριστούνται κιόλας. Τους αρέσει. Ο κόσμος. Καταρχάς, επειδή είπες τώρα ότι είναι κυριαρχική η ράτσα, ένας που δεν έχει μεγάλη εμπειρία από σκύλο, θα του σύστηνες να πάρει ένα κύτα? Κατά πρώτη φάση, όχι. Σε έναν άσχετο εντελώς με ζώα, θα πρέπει πρώτα, πιστεύω, όταν θέλει να απευθυνθεί σε μία φυλή, να μάθει για τη φυλή. Γιατί πολλοί είναι, σε είδα στον δρόμο με τα κύτα, άμα αρέσει και το θέλω, αλλά δεν γνωρίζει τίποτα για τη φυλή. Καλό θα ήταν να μάθει για τη φυλή και αν έχει την όρεξη να μάθει και να σεβαστεί τη φυλή για να συμβιώσει, είναι πολύ εύκολο και σαν ο πρωτάρης που λέμε. Γιατί έχουν κρίση, είναι πανέξυπνα. Και μπορείς με τον τρόπο σου να τους το μεταδώσεις και να το κάνεις αυτό που θέλεις. Αλλά αυτό βέβαια είναι και δουλειά. Το πώς θα το μεγαλώσουμε. Το πιο σημαντικό είναι να μην τον πάρεις επειδή είναι της μόδας, ας πούμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος γιατί έχει γίνει με πολλές φυλές. Δεν πρέπει φυλές. Να το πάρεις. Είναι λάθος. Γιατί... Το σκύλι δεν το παίρνουμε γιατί είναι μόδα. Το σκύλι το παίρνουμε γιατί η κάθε ράτσα γιατί τη θέλουμε και για ποια δουλειά τη θέλουμε. Έτσι. Και γιατί το θέλουμε το σκύλι. Είναι σημαντικό πράγμα αυτό. Και τα κυριαρχικά σκυλιά δεν μπορεί να το πάρει ένας και να πει «Α, πήρα ένα σκυλί», γιατί αργότερα άμα τον εφάει το σκυλί, θα λέει «Το ακίτα είναι επικίνδυνο σκυλί». Και όλα έτσι βγαίνουν με τα σκυλιά, το ροτβάιλερ τρώει, «Α, το ακίτα τρώει», με λάθη που έχουν κάνει οι ιδιοκτήτες. Έτσι, δεν φταίει ποτέ το σκυλί. Πάντα όλα. Αυτό ισχύει, αν όχι στο 100%, τότε στο 99,9%. Φταίει ο άνθρωπος. 100%. Γιατί δεν ακούει τον εκτροφέα του. Για πολλούς και διάφορους λόγους. Γιατί κάνουν του κεφαλιού τους. Εγώ, άμα σου δώσω ένα κύτταρο τώρα, μπορείς να το μεγαλώσεις. Εγώ, ναι. Μπορώ. Ναι. Έτσι νομίζω δηλαδή. Γνωρίζεις πράγματα, όχι μόνο αυτά που διάβασες στο βιντεάκι και αυτά. Αυτή είναι και μια. Τα πρέπει να αυτά είναι να μια μάθεις. Εικόνα. Θα μου κάνεις ανάκριση, να ξέρω. Αντιστρέφω το γυρόλι λίγο. Ένας σερνικός, μια φυλή μπορεί να τη μεγαλώσει τον σερνικό, αν δεν ακολουθεί τις οδικίες του εκτροφέα. Όχι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, είναι δύσκολο. Θα σου πω τώρα, δηλαδή, επειδή εγώ θεωρώ
ότι γνωρίζω κάποια πράγματα. Όμως συνήθως την πατάνε αυτοί που δείχνουν έστω και χωρίς να το θέλουν αλαζονία. Ναι. Έτσι. Ναι, ναι. Δηλαδή, ακόμα και αν έρθω εγώ να σου πω ότι θέλω να κοίτα, προφανώς θα πρέπει να κάτσω και να ακούσω τι έχεις να μου πεις. Πρέπει. Έτσι, όσον αφορά τη φυλή. Πρέπει. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει. Είναι πολλά ζώα που τα έχουν χαλάσει οι ιδιοκτήτες. Δεν μπορεί να βλέπω εγώ ένα ζώο να με πάρει τηλέφωνο και να μου πεις με δάγκωσε. Και όταν σου λέω φέρω το ζώο εγώ να το δω, να βλέπω το ζώο σου να σε γλύφει και να τρίβεται απάνω. Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν σε τρώει. Κάτι λάθος έχεις κάνει λίγο. Ακριβώς. Έτσι. Δεν είναι έτσι. Α, σηκώθηκε ο σκύλος, με έφαγε. Για να σηκωθεί αυτό το σκυλί, ισόρτητε τώρα μένα να με φάει, κάτι πρέπει να έχω κάνει. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτά είναι λάθη των ιδιοκτητών που δεν ακούνε συνήθως τις συμβουλές που δίνουμε εμείς. Γιατί τη ράτσα την ξέρει ο κάθε εκτροφέας. Ο σωστός εκτροφέας. Ψάχνουμε για τη ράτσα μας, τη δουλεύουμε συνέχεια, ξέρουμε τα ελαττώματά τους και θέλουμε να συμβουλέψουμε. Όταν δεν ακούνε μερικοί άνθρωποι κάποιες συμβουλές, γυρίζουν ανάποδα τα πράγματα. Και τότε λέει, α, φταίει το ακίτα, το σκυλί. Δεν φταίει ποτέ το σκυλί. Αυτό δυστυχώς ισχύει σε πολλές περιπτώσεις και με πολλές. Είναι σε όλες τις ράτσες, εντάξει. Ο κόσμος κάνει το διαχωρισμό αμερικανικό ή ιαπωνικό, ή έρχεται και λέει, θέλω, έλα εδώ εσύ ρε. Προσπαθούν αυτό να το μάθουν. Θέλω να ακίτα, ξέρω. Ναι, είναι, το κακό είναι ότι επηρεαζόμαστε μερικές φορές και από... Είδαμε μια ταινία. Mm. Όπως είχε γίνει αυτό και παλαιότερα και με άλλες φυλές. Είδε το Ακίτα. Αυτό το Ακίτα που είδε όμως, γιατί είναι συγκινητικό έργο, αυτό που είδαμε με το Ακίτα, και αυτά που κάνει, δεν γεννήθηκε και τα κάνει. Κάποιος του τα έμαθε να τα κάνει. Κάθε άνθρωπος που το βλέπει αυτό, που είναι πολλοί που δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, θεωρεί ότι το Ακίτα κάνει αυτά από μόνο του. Δεν είναι έτσι. Ότι όλα τα κοίταξα εγώ, είναι όπως είναι στο έργο. Δεν είναι έτσι. Όπως πάλι και το αντίστροφο αυτό που είπαμε πριν, ότι όταν δεν το μεγαλώνει σωστά, δεν τρώνε όλα τα κοίτα. Έτσι, και όλα τα ζώα γενικώς, τέλος πάντων, ειδικά για τα μεγαλώσιμα που υπάρχει αυτό. Εσύ τι ακριβώς κάνεις τώρα εδώ? Τι ακριβώς κάνεις, μωρή φάτσα? Ερεύνηση. Φατσούλα. Είναι αρκουδό σκύλο πάντως. Είναι εντυπωσιακό σκύλο. Ιατρικά θέματα έχουν, γιατί... Είναι ευαίσθητα μόνο στα δερματικά τους, χωρίς να θεωρείται πρόβλημα αυτό και χωρίς να είναι κάτι σοβαρό. Και αυτό δημιουργείται πιο πολύ με αμέλειες δικές μας, των ανθρώπων. Δηλαδή, τι πρέπει να προσέξει κάποιος που θα πάρει να κοιτά? Δεν είναι δύσκολο και πρέπει να προσέξει κάτι ειδικό. Τα δερματικά, ας πούμε, ξέρω εγώ, π.χ. που είπαμε, όταν θα κάνεις μπάνιο το σκύλο σου, και δεν θα γίνει με τα ανάλογα προϊόντα που πρέπει να γίνει. Πάθει για το σχέδιο. Αλλά και όχι μόνο, δηλαδή να μην γίνει σωστά η δουλειά, θα του δημιουργήσει πρόβλημα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ένα κομμάτι που στην ουσία κατά κάποιο τρόπο το δημιουργούμε και εμείς οι άνθρωποι. Απλά είναι πιο ευαίσθητα σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα δεν έχει κάποια ευαισθησία ιδιαίτερη και ούτε χρειάζεται κάτι το ιδιαίτερο. Με τα ισχύα και τα λοιπά που λένε, πολλές ράτσες το ακούω, δεν ισχύει. Αυτό, όλα τα σκυλιά. Αυτό είναι γενετικό βασικά. Και ειδικά στις μεγαλώσιμες φυλές, αυτό ισχύει. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε τέλος πάντων για να έχουμε τα καλύτερα δείγματα, τους επιβίτορες, και πάντα βέβαια με την ανάλογη εξέταση να ξέρουμε πού θα βαδίζουμε. Και ποια πρέπει να μπουν σε αναπαραγωγή για να μην συνεχιστεί ένα σφάλμα. Δηλαδή κάποιο σκύλι που έχει πρόβλημα, που εντάξει, δεν είμαστε όλοι θεοί, που μπορεί να γίνει και αυτό. Όλοι το λέω, είναι αλήθεια, δεν γίνεται να τα λέει. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αλλά τουλάχιστον σε μεγάλο βαθμό μπορείτε να... Προσπαθούμε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με τις ανάλογες εξετάσεις στο ζώο μας να εξαλειφθεί αυτό. Όταν γίνεται σωστή δουλειά και προσπαθείς να κάνεις σοβαρή δουλειά, αυτό πρέπει να το ελέγχεις. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι κρίνει κιόλας. Το κορίτσι μας εδώ έχει διακριθεί, γιατί δεν σας ρώτησα. Βεβαίως. Κάποιο από τα σκυλιά σας. Είναι πρωταθλήτρια. Είναι πρωταθλήτρια νέων, πρωταθλήτρια Ελλάδος και μέγας πρωταθλητής Ελλάδος. Αυτό σας δίνει μια ικανοποίηση, φαντάζομαι. Ένα. Για τη δουλειά που κάνετε. Βεβαίως. Και για την αγάπη που τρέφετε. Βεβαίως.
Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, αυτή είναι η ανταμοιβή μας. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κερδίσουμε. Και αν δεν κάνεις τόσο. Τρέχουμε στους αγώνες για να δείξουμε. Για να μας πούνε οι κριτές αν έχουμε τα σωστά σκυλιά. Και όταν ανταμείβεσαι με αυτό το πράγμα, θα στα σύννεφα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο καλύτερο. Όπως ο κύριος εκεί που βλέπουμε. Εκεί βλέπουμε. Είναι ο Ρόκετ. Είναι ο μπαμπάς της. Είναι ο μπαμπάς Σουέρτε. Θηρίο. Είναι, ναι, είναι θηρίο αυτός. Είναι γύρω στα 57 κιλά του. Αυτή είναι η Μάγια. Εντάξει, έχει πεθάνει. Έτσι. Εδώ είναι ο Θάντερ με τη Story. Αυτή είναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο να κερδίσουμε εμείς από τα ζώα μας. Θέλουμε να βγάζουμε καλά δείγματα της φυλής μας. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Το πιο σημαντικό δεν υπάρχει. Και όπως έχω καταλάβει σχεδόν με όλους τους εκτροφείς που έχω συζητήσει, ότι αν κάποιοι σκέφτονται πως οι εκτροφείς κερδίζουν χρήματα. Δεν κερδίζουν από αυτό. Είναι λάθος. Έχουμε μπει. Μπαίνουμε και μέσα. Δεν το λέω. Προσέξτε, δεν το λέω για να σας καλοπιάσω, ας πούμε. να... Νομίζω πως είναι η αλήθεια αυτή. Έτσι είναι. Πληρώνουμε και από την τσέπη μας. Είναι η δόξα στην ουσία. Δεν υπάρχει χρήμα. Πόσο χρόνο έχουμε ακόμα, Νικό? Τίποτα, τελειώσαμε? Αμάνο ρε, Νικό. Τίποτα, over, καθόλου, τίποτα? Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθατε. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Ελπίζω να προλάβουμε να τα πούμε όλα. Έτσι, όλα δεν τα πούμε, εντάξει. Νομίζω ότι χαλάρωσες προς το τέλος. Ναι, ναι, χαλάρωσα λίγο. Μπορώ να πω ότι χαλάρωσα λίγο. Λοιπόν, επειδή μου φωνάζουν από το αυτή, κλείνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή να έχετε. Να τα πούμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν το Pet Show. Και για αυτή, αριστερά μου εδώ, Νικό, ναι. Αυτό ήταν το Pet Show για αυτή την Τρίτη. Νομίζω ότι σας κρατήσαμε καλή παρέα. Να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ.